Εγώ πάντως στις κόρες μου με ρωτάνε πολλές φορές, ρε μαμά, αλήθεια, πώς ήσουν δηλαδή, γιατί δεν έχουν καθόλου εικόνα, ήμουν πάντα ξανθιά όσα χρόνια υπάρχουν τα παιδιά μου βεβαίως. Λέω πώς ήμουν, σαν πως και με θυμάμαι κι εγώ, να ό,τι βλέπω τις φωτογραφίες, σαν και σας λέω ήμουνα. Και το μόνο πράγμα που τους λέω είναι μην αλλάξετε τον τύπο σας. Γιατί εγώ πιστεύω στο χρώμα στο οποίο γεννιόμαστε με μικρές παραλλαγές. Δηλαδή δεν πιστεύω στο μέρα-νύχτα. Εντύπωση δηλαδή, μου κάνει. Δηλαδή να γίνει μελαχρινή ή μελαχρινή κατάξανθη, ας πούμε. Ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες όμως. Γιατί εσύ είσαι μια ξανθιά-ξανθιά. Δηλαδή και ως προσωπικότητα είσαι ξανθιά πια. Ως προσωπικότητα δεν ξέρω. Παιδί μου, δεν είναι τόσο εύκολο να αναλυθεί, νομίζω. Εννοείται παρότι λες ότι γεννήθηκες καστανή, μοιάζει να είσαι γεννημένη ξανθιά. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι πολλά τα χρόνια που σε ήταν όμως η Τζέννη Καρέζη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ήταν δύο περιπτώσεις. Η μία γεννήθηκε μελαχρινή και καθιερώθηκε ως ξανθιά και το αντίστοιχο. Και τις αγαπήσαμε έτσι και νομίζαμε ότι έτσι είναι πραγματικά. Ότι είναι το φυσικό τους. Ναι.